Αγαπητές φίλες, φίλοι, σύντροφοι, συντρόφισσες, γεια χαρά και από μένα. Μπορούμε να πούμε ότι πλέον υπάρχει συσσωρευμένη πείρα όλα αυτά τα χρόνια από την κεντρική πολιτική σκηνή, από τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα και από την εναλλαγή στην κυβέρνηση όλων των αστικών κομμάτων, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία. Υπάρχει και πείρα και από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ την πρώτη φορά, ΣΥΡΙΖΑ ΔΑΝΕΛ τώρα με το ΔΑΝΕΛΗ. Της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά. Αποδείχτηκε με τραγικό τρόπο ότι δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ανακούφιση χωρίς σκληρό αγώνα, ότι η εναλλαγή κυβερνήσεων μέσα σε αυτά τα τείχη που ζούμε, τα τείχη που μας καταπιέζουν, τα τείχη των καπιταλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μονοπωλίων, αυτή η εναλλαγή των κυβερνήσεων, μόνο νέα δεινά, νέα μνημόνια, νέες περικοπές, νέες στρατιωτικές αμερικάνικες νατοϊκές βάσεις θανάτου, νέες περιπέτειες μπορούν να έρθουν. Το αποτέλεσμα το ζούμε. Δεν υπάρχει πιο αποκαλυπτικό δημοσίευμα για αυτό που συμβαίνει στη ζωή μας και συνάμα εξοργιστικό από την αποκάλυψη που έκανε χτες η εφημερίδα μας ο Ριζοσπάστας. Δηλαδή τις οδηγίες και τις προσταγές των διευθυντικών στελεχών των σούπερ μάρκετ στους υπαλλήλους τους, νέα παιδιά τα περισσότερα και γυναίκες, που αμείβονται με 300 ευρώ. Η προσταγή να χαμογελάνε κιόλας. Γιατί είναι, όπως έλεγε αυτή η διευθύντρια, 300 φορές καλύτερα από το μηδέν της ανεργίας και άλλα τέτοια εξοργιστικά. Γιαυτίσιμο είναι. Και η συγκεκριμένη μάλιστα διευθυντής, πρέπει να το πούμε αυτό για να το ξέρει όλος ο κόσμος, γιατί είδαμε ότι το δημοσίευμα τα αναπαράγει και σήμερα η Αυγή. Η συγκεκριμένη και συνδικαλίστρια του ΣΥΡΙΖΑ πήρε δραστήρια μέρος για να ψηφίσουν οι εργαζόμενοι με τις γνωστές αποχτές προτροπές της, δηλαδή τους εκβιασμούς και το φόβο της απόλυσης, για να ψηφιστούν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ στη ΓΕΣΕ που κάνει ένα συνέδριο παροδία την επόμενη εβδομάδα. Φυσικά, θα πει κανένας, τι μας τα λες τώρα αυτά, γιατί ακούτε τους άλλους να λένε ότι αυτά δεν είναι δουλειά του Δήμου και της Περιφέρειας. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, οι υποψήφοι με τα ψηφοδέλτια του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στους Δήμους και τις Περιφέρειες, οι εκλεγμένοι με αυτά τα ψηφοδέλτια όλα τα προηγούμενα χρόνια, με το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο των αγώνων για σύμβολό μας και με το όνομα Λαϊκή Συσπήρωση, βλέπουμε μόνο την αγωνιστική, μαχητική προσπάθεια μαζί με το λαό και την νεολαία για να ανοίξουν ρήγματα στην αντιλαϊκή πολιτική, για να ανέβει ο ριζοσπαστισμός, οι απαιτήσεις των εργαζομένων, να μην περάσει ο συμβιβασμός με τα ψίχουλα, να αρχίσουν να συγκεντρώνονται δυνάμεις για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας. Γιατί είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχουν καθαρές και όμορφες πόλεις όταν τα παιδιά πληρώνονται με 300 ευρώ και τους λένε να χαμογελάνε και από πάνω. Δεν υπάρχουν όμορφες πόλεις με χιλιάδες παιδιά φυλακισμένα στα ναρκωτικά, στην τοξικοεξάρτηση, τα οποία μόλις αυτή τη βδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, αγκαλιά με τους φασίστες χρυσαυγίτες, αποφάσισαν να τα κλείνουν τώρα για να μην φαίνονται σε χώρους εποπτευόμενου θανάτου, δηλαδή χώρους που να τρυπιούνται το θάνατο υγειονομικά και να μην κυκλοφορούν και τους βλέπει και ο κόσμος, ιδιαίτερα οι τουρίστες. Τέτοια κατάντια, και αυτό το εμφανίζουν και καινοτομία, μπορεί να το φέρουν και στις γειτονιές μας. Τέτοια κέντρα εποπτευόμενου θανάτου, εποπτευόμενων χώρων χρήσης, τη στιγμή που οι θεραπευτικές κοινότητες υποχρηματοδοτούνται, τα κέντρα πρόληψης δεν επαρκούν ή φυτοζώουν. Όμορφες γειτονιές για μας δεν μπορούν να υπάρχουν και να κυκλοφορούν ανάμεσά μας χρυσαυγίτες, ναζιστές, εγκληματίες, μπράβοι των εργολάβων, μαχαιροβγάλτες, δολοφόνοι. Γι' αυτό και λέμε ότι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας
σε όλες τις κάλπες και στο Δήμο και στην Περιφέρεια και στην Ευρωβουλή και στη Βουλή, όποτε και να στηθούν και κάλπες για εθνικές εκλογές, να τους πετάξουμε από την τρίτη θέση, δυναμώνοντας το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και να στείλουμε τους εγκληματίες ναζί δολοφόνους ξανά στους υπονόμους από τους οποίους βγήκαν. Το λέμε αυτό γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς ίχνος ντροπής έχει φτάσει να μιλά αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα όσο πλησιάζουμε και προς τις εκλογές, για προοδευτικά μέτωπα ενάντια στην ακροδεξιά, τη στιγμή που είναι γνωστό ότι ο χρυσαυγίτης δολοφόνος του Παύλου Φίσα κοιμάται στο σπίτι του. Κυκλοφορεί ελεύθερος. Η δίκη των ναζιστών καθυστερεί για 5 χρόνια, ούτε η δίκη της Νιρεμβέργης δεν έκανε τόσο. Αλλά αν πιάσουν καμιά ταλέπορη καθαρίστρια, που δεν έχει ενδεικτικό 6ης δημοτικού, αλλά έχει 5ης δημοτικού, εκεί οι νόμοι λειτουργούν πολύ γρήγορα και την κλείνουν μέσα. Τις απεργίες τις βγάζουν ακόμα και το βράδυ, παράνομες και καταχρηστικές. Αυτά γίνονται με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς που δήθεν θέλουν να φτιάξουν προοδευτικά μέτωπα ενάντια στην ακροδεξιά. Και για να τα φτιάξουν αυτά, ξεκίνησε τον τελευταίο μήνα πιο εντατικά ο Πρωθυπουργός ο Τσίπρας να μαζεύει όλα τα σαράβαλα, όλα τα σάπια υλικά που ο λαός μας πέταξε στα ζήτητα, δηλαδή τους υπουργούς του Σιμίτη, του Καραμαλή, του Γεώργιου Παπανδρέου, του Παπαδήμου, των Σαμαροβενιζέλων. Αυτή την πραμάτια είναι που εμφανίζουν ως προοδευτική συμμαχία. Τι άλλο μπορεί να περιμένουν να δουν άνθρωποι με διαδρομή στο κίνημα, με ιστορία στους αγώνες αυτού του τόπου, με ιστορία και στις πόλεις τις δικές μας, στις συνοικίες τις δικές μας, όπως στην Πετρούπολη, στο Ήλιον, στους Αγίους Αναργύρους. Τι άλλο έχουν να περιμένουν άνθρωποι που νιώθουν αγωνιστές, ριζοσπάστες, αριστεροί, με μία κουβέντα. Πριν λίγες μέρες είχαμε τη βράβευση του Τσίπρα από τον ΝΑΤΟ. Και πρέπει να αναρωτηθεί αυτός ο κόσμος. Υπάρχει αριστερό κόμμα σε ολόκληρο τον κόσμο που αυτοαποκαλείται αριστερό, το οποίο έχει βραβευτεί από τον ΝΑΤΟ, που έχει βραβευτεί από τον Τραμπ, τον οποίο έχει στηρίξει ακόμα και η Ku Klux Klan? Φίλες και φίλοι, γι' αυτό και λέμε ότι ιδιαίτερα σε αυτή τη μεγάλη πολιτική μάχη που έχουμε μπροστά μας, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κανένας δεν περισσεύει. Απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε αγωνιστή, κάθε ανιδιοτελή αγωνιστή, άνθρωπο καλής θέλησης, να συμπορευτούμε σε μια μεγάλη και απαιτητική μάχη. Να εκφραστεί και στην κάλπη και στα ψηφοδέλτια πριν την κάλπη αυτό το διακριτό ρεύμα που όλοι βλέπουμε συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 5 χρόνια, είχαμε και τη διοίκηση του ΣΥΡΙΖΑ στην περιφέρεια Αττικής. Με την περιφερειάρχη Ρένα Δούρου, είναι ξανά στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες. Η οποία έχει ξεκινήσει μια προεκλογική καμπάνια, θα την έχετε δει ιδιαίτερα από την κρατική τηλεόραση όσοι παρακολουθείτε, η οποία λέει έχει βαλθεί να διαδώσει, όπως λέει, το έργο της, γιατί δεν το καταλαβαίνει ο κόσμος, επειδή είναι αθόρυβο αυτό το έργο. Και μάλιστα έχει βαλθεί να το διαδώσει με επικοινωνιακές αχλαμάρες του στυλ «Τώρα ήρθε η ώρα να χορέψουμε», είναι το ένα σύνθημα που έχει. Και το άλλο είναι πιο απειλητικό, το σύνθημα. Μάλιστα το είχε γράψει και σε πανό σε όλη τη Δυτική Αθήνα τις προάλλες που ήρθε να μιλήσει εδώ στο Ήλιον. Είχαμε και εμείς από τους Αγίους Αναργύρους μέχρι εδώ την Πετρούπολη με το σύνθημα «Ετοιμαστείτε, θα συνεχίσουμε». Άκρος απειλητικό. Αυτό όμως δείχνει, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ότι έχουν χάσει και το μέτρο. Έχουν χάσει το μέτρο. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί νεκροί, υπάρχουν πάρα πολλά θύματα, είναι μεγάλες οι καταστροφές, τα προβλήματα είναι μεγάλα και αυτοί βγαίνουν με κεντρικό σύνθημα «Τώρα ήρθε η ώρα να χορέψω». Αν δεν τα έχουν χάσει τελείως, έχει χαθεί το μέτρο. Τα έργα που φωνάζουν, και μάλιστα αυτές τις μέρες ξανά είναι στην επικαιρότητα με την ανακριτική διαδικασία που έχει ξεκινήσει,
είναι στο Μάτι και στη Μάνδρα, όπου σε ένα χρόνο ο λαός μας τρύνησε 124 νεκρούς. Πώς? Λόγω της έλλειψης αντιπλημμυρικής προστασίας, αντιπυρικής πρόληψης, σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και την ίδια ώρα τους άκουγε να δηλώνουν ότι έτυχε στραβή στη βάρδια τους. Την προηγούμενη εβδομάδα οι ίδιοι πανηγύριζαν, γιατί βγήκε λέγαν ένα πόρισμα από εμπειρογνώμονες, ένα πόρισμα που οι ίδιοι είχαν παραγγείλει σε δικούς τους εμπειρογνώμονες, οι ίδιοι το παρουσίαζαν, οι ίδιοι το διαφήμιζαν και έλεγαν ότι δεν φέρουν καμία ευθύνη για τις καταστροφές στη Μάνδρα, που είχαμε 24 νεκρούς, 24 που βρήκαμε, γιατί μετά άρχισαν να βρίσκονται και μετανάστες, τους οποίους δεν τους αναζήτησε κανένας. Από χτες είναι υπόδικοι για το θάνατο 100 ανθρώπων στο Μάτι. Παρ' όλα αυτά όμως ξανά αλληλοσυγχαίρονται, γιατί οι ίδιοι λέει δεν φέρουν καμία ευθύνη, αλλά αυτοί είναι κάποιοι άλλοι. Να θυμίσουμε ότι οι ίδιοι με τους εμπειρογνώμονές τους διαβεβαίωναν και πριν από αυτές τις καταστροφές, για παράδειγμα στη Μάνδρα, 9 μέρες πριν. Διαβεβαίωναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και ότι η περιοχή είναι θωρακισμένη για πλημμυρικά φαινόμενα, μέχρι και για βροχές που πέφτουν μια φορά στα 100 χρόνια. Αυτά έλεγαν 9 μέρες πριν τη Μάνδρα. Στο Μάτι, στις αλλεπάλληλες ερωτήσεις που είχε καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, και μάλιστα είχαμε κάνει και εκδήλωση μερίδα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για τα χάλια που έχει πυροσβεστική και την ανύπαρκτη αντιπυρική θωράκιση για το καλοκαίρι που είναι μπροστά, διαβεβαίωναν με τους γραμματείς πολιτικής προστασίας, με τους ίδιους τους υπουργούς, ότι είναι στην εντέλεια προετοιμασμένοι. Τα ίδια διαβεβαίωναν και πριν τις πλημμύρες σε εμάς εδώ, στη Δυτική Αθήνα, ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα μέχρι που κόντεψε ο Κηφισός να μας πάρει όλους από εκεί κάτω. Γι' αυτό και λέμε ότι έχουν τεράστια πολιτική ευθύνη για τις καταστροφές και τα θύματα και έχει έρθει η ώρα να τιμωρηθούν πολιτικά για την περίφημη γύμνια του κρατικού μηχανισμού, που είναι γυμνός αυτός ο κρατικός μηχανισμός πάντα όταν είναι για τις ζωές και τα σπίτια του λαού, αλλά λειτουργεί ρολόι όταν είναι για τους εφοπλιστές να τους απαλλάξουν από τη φορολογία και να τους την κάνουν εθελοντική, λειτουργεί ρολόι όταν είναι να μοιράσουν χρηματοδοτικά πακέτα στις τράπεζες, στους μεγαλοβιομήχανους, στους μεγαλέμπορους. Να τιμωρηθούν λοιπόν για τη βρώμικη δουλειά που έκαναν, για να ενοχοποιήσουν κιόλας τους ίδιους τους πνιγμένους, τους ίδιους τους καμένους, που τους μισούς τους έλεγαν αφαίρετους, τους άλλους μισούς τους έλεγαν μία από τα ίδια. Και θα είναι ένα ακόμα έγκλημα αν και τούτοι εδώ, όπως και οι προηγούμενοι, μείνουν ατιμόρυτοι. Πολιτικά πρέπει να τιμωρηθούν και να τους μαυρίζουν οι εργαζόμενοι, στηρίζοντας τη Λαϊκή Συσπήρωση και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στις κάλπες που είναι μπροστά μας. Τα ίδια έργα φωνάζουν επίσης και στο Θριάσιο και στη Δυτική Αθήνα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες κατοικούμε και εργαζόμαστε, έχοντας δίπλα μας μια υγειονομική βόμβα, αυτή τη σχωματερή στη Φυλή, με τον αποτεφρωτήρα των μολυσματικών νοσοκομιακών αποβλήτων, που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, στα κρυφά, έδωσαν παράταση, αυτό που θα έκλειναν και το 14 και το 15 και το 16, τώρα μόλις προχτές έδωσαν παράταση για άλλα 3 χρόνια, δηλαδή να λειτουργεί αποτεφρωτήρας νοσοκομιακών αποβλήτων στην περιοχή μας, εδώ από πίσω είναι, για τα επόμενα χρόνια, κάνοντας μάλιστα και όλα τα χατήρια των μεγαλοεργολάβων, δηλαδή εκεί να μπορούν να αποτεφρώνουν και άλλα επικίνδυνα τοξικά υλικά που πήραν μάλιστα και άδεια οι μεγαλοεργολάβοι. Εδώ να σημειώσουμε ένα στοιχείο που δεν είναι πολύ γνωστό, το οποίο βγήκε στη δημοσιότητα, αλλά θαύτηκε. Η τελευταία έρευνα των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ για τα έτη 1999-2015 φανερώνουν 31% αύξηση των θανάτων από νεοπλασίες, καρκίνο δηλαδή, στη Δυτική Αττική ή Δυτική Αθήνα και 10% στην υπόλοιπη Αττική. Την ίδια στιγμή κρύβουν ότι ήδη επεκτείνουν τη χωματερή στη Φυλή
με νέο κύτταρο, όπως το λένε στην τρίτη φάση, ήταν η δεύτερη αυτή που έγινε, χωροθετούν νέους χώρους για χωματερές, τα ονομάζουν χυτή, ότι δεν είναι χυτά χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, ότι είναι χώρος υγειονομικής ταφής υπολοιμμάτων, τάχα μου. Όμως, σε αυτούς τους χώρους, χωρίς να έχει δημιουργηθεί τίποτα στην ανακύκλωση, όπως δεν έχει δημιουργηθεί τίποτα, θα θάβονται και σήμερα, όπως και πριν, όλα τα σκουπίδια. Τέτοιο χώρο, πρέπει να το γνωρίζει εδώ όλη η Πετρούπολη και η Δυτική Αθήνα, έχει χωροθετήσει η Δούρου για την Πετρούπολη και τους γύρω δήμους, με το οποίο συμφωνεί και ο Πατούλης και ο Σγουρός, οι παρατάξεις τους από κοινού το έχουν ψηφίσει στο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων, και αυτός ο χώρος είναι το ανενεργό λατομείο Μουσαμά, δηλαδή η πλάτη του Θεάτρου Πέτρας. Αυτό έχουν αποφασίσει να γίνει την επόμενη μέρα, 26 ψηφίζουν, πριν λέγανε 25 ψηφίζεις, 26 φεύγουν, η ελπίδα έρχεται. Τώρα 26 ψηφίζεις, 27 έρχεται η κομματερή. Αυτό χρειάζεται να το γνωρίζει όλος ο κόσμος της Δυτικής Αθήνας. Αποκαλύπτονται επίσης και για το πώς αντιμετωπίζουν με μια κουβέντα σε τι εκτίμηση έχουν και το λαό της Δυτικής Αθήνας. Σου λέει, έλα μωρέ τώρα, ποιος θυμάται τώρα αυτή εδώ, λωτοφάγη είναι. Αποκαλύπτει από τις δηλώσεις που κάνανε μόλις θες, ιδιαίτερα οι περιφερειάρχες, η δηλώση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε, εγώ ποτέ δεν δεσμεύτηκα ότι θα κλείσει η χωματερή. Ναι, έτσι δήλωσε. Ότι ποτέ δεν είχε δεσμευτεί, λες και ξεχάσαμε τι έλεγε εδώ στην Πετρούπολη με διάφορους προξενητές που την έφεραν εδώ πέρα και τώρα τάχα μου το παίζουν ανεξάρτητοι αριστεροί, ή ότι ξεχνάμε ότι ξεκίνησε την ορκομοσία της από τα Νολιώσια για να κλέψει την ψήφο του λαού της Δυτικής Αθήνας και στις βουλευτικές εκλογές που ακολουθούσαν το 2015. Τώρα όμως επιχειρούν και μια νέα ατιμία, να βάλουν τους κατοίκους της μίας περιοχής σε αντιπαράθεση με τους κατοίκους της άλλης, να ρίξουν δηλαδή στους κατοίκους της Ανατολικής Αττικής και του Γραμματικού, που εναντιώνονται στο να γίνει μια δεύτερη φυλή η περιοχή τους, να ρίξουν εκεί το φταίξιμο που κρατάνε ανοιχτή την υγειονομική βόμβα στα Νολιώσια και φέρνουν και τα άλλα, και να εμφανιστούν και ως προστάτες της Δυτικής Αθήνας οι ίδιοι, που 5 χρόνια δεν κάνουν τίποτα άλλο παρά να φέρουν όλα τα σκουπίδια εδώ και μαζί και 2 τεράστια εργοστάσια καύσης σκουπιδιών που έδωσαν την άδεια. Μετά τις εκλογές λοιπόν, επειδή είπαμε μόνο για τη χωματερή στο Μουσαμά, αν δεν αντισταθούμε αγωνιστικά με δήμαρχο κομμουνιστή, το σύντροφο το Βαγγέλη το Σίμω, και δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας και στην περιφέρεια και στη Βουλή, στην Ευρωβουλή και κυρίως μέσα στον αγώνα την επόμενη μέρα, τα φουγάρα 2 εργοστασίων, το ένα δυναμικότητας 60.000 τόνων ετησίως και το άλλο 100.000 τόνων ετησίως, θα πνίγουν με καρκίνο την Πετρούπολη και τους γύρω δήμους μαζί με μία ακόμα χωματερή στην καρδιά της πόλης και αρκετά άλλα. Είναι η ώρα, χωρίς χάσιμο χρόνο, χωρίς άλλες αυταπάτες, να απαιτήσουμε να κλείσει το έσχος της φυλής και καμία άλλη μονάδα στη βεβαρημένη για τα 54 χρόνια περιοχή της Δυτικής Αθήνας και του Θριασίου, που ήδη συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο όγκο των υπογόνων δραστηριοτήτων και έχουν φάει το σκουπίδι με το κουτάλι. Να διεκδικήσουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των απορριμμάτων, χωρίς μεγαλοεργολάβους και εταιρείες που κάνουν business με την υγεία του λαού, να διεκδικήσουμε ένα ενιαίο κρατικό φορέα με ανακύκλωση στην πηγή, με χώρους ελεγμένους που να καθοριστούν με κριτήρια επιστημονικά, που να προστατεύουν την ποιότητα της ζωής, με μόνιμο προσωπικό να λειτουργούν αυτά και με πλήρη δικαιώματα. Αυτή την πρότασή μας, την ολοκληρωμένη πρόταση, θα την παρουσιάσουμε ξανά στις 27 του μήνα του Μάρτη, στα Νολιώσια, στην καρδιά δηλαδή του προβλήματος. Έχουμε επίγνωση ότι αυτός ο σχεδιασμός δεν τους αρέσει. Δεν είναι ελκυστικός για να τον προβάλλουμε. Γιατί έρχεται σε σύγκρουση με τα επιχειρηματικά συμφέροντα
και γι' αυτό απορρίπτεται μεταυδελιγμίας και από την Περιφερειακή Αρχή του ΣΥΡΙΖΑ, όπως και από τους προηγούμενους. Αλλά ας δούμε, πέρα από τα απορρίμματα, και δύο κουβέντες ακόμα, για το πώς αντιμετώπισαν τα άλλα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει συνολικά ο λαός του Λεκανοπεδίου και ιδιαίτερα οι πιο υποβαθμισμένες δικές μας συνοικίες της Δυτικής Αθήνας. Αντιπλημμυρικά έργα. Δεν είναι μόνο η Μάνδρα. Εμείς το ζούμε εδώ κάθε χρόνο. Έχουν γράψει σε ένα προϋπολογισμό και λένε 485 προϋπολογισμένα εκατομμύρια θα δοθούν για αντιπλημμυρικά έργα. Τώρα στη συνεντεύξη Σιδούρου λέει ότι φτιάχνονται έργα 520 εκατομμυρίων. Εντάξει, προεκλογικές εξαγγελίες δεν κοστίζουν ούτε φόρο. Πληρώνει κανένας. Αυτά που δίνουν όμως, πέρα από τα λόγια, είναι μόλις 19.900.000. Την ίδια στιγμή, πακτολός χρημάτων προσφέρεται, για παράδειγμα, στην ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου. Εδώ, 150 εκατομμύρια. Εδώ δεν υπάρχει ούτε χρονοτριβή, ούτε τίποτα. Ψήφισαν το 2017 για το Ίδρυμα Νιάρχος και την ανάπλαση του Φαλιρικού Όρμου, όχι για τις ανάγκες του λαού, αλλά για να υπηρετηθούν τα τουριστικά συμφέροντα. Εδώ τα 80 εκατομμύρια εκταμιεύτηκαν τον ίδιο χρόνο. Για την κοινωνική πολιτική μεταφέρουν νούμερα στους κωδικούς από χρονιά σε χρονιά. Όσοι παρακολουθούν τα περιφερειακά συμβούλια, αυτά τα γνωρίζουν. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα για αυτό που λένε κοινωνική πολιτική είναι το πέραμα. Όχι τι γράφουν στα χαρτιά, τι δίνουν. Στο πέραμα, ένα κονδύλι για την ανακούφιση του περάματος το κουβεντιάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο από το 2012. Τώρα έχουμε 2019. Αυτό το κονδύλι δεν ξεπερνάει 400.000. Μέχρι σήμερα δεν έχει διατεθεί ούτε ένα ευρώ. Όταν όμως πρόκειται για μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ξεπερνούν κάθε είδους γραφειοκρατία. Για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕΑΕΚ, τον ιδιοκτήτη και όχι για την ΑΕΚ, 35 εκατομμύρια. 20 για το γήπεδο, 15 για να κάνει και μια υπόγεια διάβαση για το δρόμο. Για τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκού, τον ιδιοκτήτη, 7 εκατομμύρια. Να κάνει σουίτες στο γήπεδο για να βλέπει τους αγώνες με τους φίλους του. Για μια μαρίνα στον Άλυμο, που να παρκάρουνε μέγκα γιότ, 40 εκατομμύρια. Εκεί βλέπετε τα εκατομμύρια πηγαίνουν και έρχονται. Τι έγινε όμως την ίδια στιγμή όσον αφορά τη συντήρηση, φύλαξη, ασφάλεια των πάρκων, των πλατιών, ώστε να μπορεί ο κόσμος να καθίσει, να απολαύσει και να δει τα παιδιά του να παίζουν με ασφάλεια. Αρκεί μια επίσκεψη στο πεδίο του Άρεως, ή μην πάμε στο πεδίο του Άρεως, στο πάρκο Τρίτσι που έχουν την ευθύνη, και να πάνε στο πάρκο Τρίτσι πριν πάει η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας και το καθαρίσει και το κάνει ένα διαμάντι. Να πάνε πριν ή πολύ μετά το φεστιβάλ, για να γκρεμιστεί και η όποια εικόνα των παραδεισένιων κήπων που προσπαθούν να παρουσιάσουν τώρα μέσα από τις συνεντεύξεις τους. Αυτά και πάρα πολλά άλλα φανερώνουν ότι είναι βαθιά ταξική πολιτική επιλογή αυτή η κατάσταση. Δεν οφείλεται ούτε στην ανικανότητα, ούτε στο στυλ της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ή της Περιφερειακής Αρχής στη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, στην περιφέρεια Αττικής. Είναι ταξική τους επιλογή η υπηρέτηση των επιχειρηματικών ομίλων, των μεγάλων συμφερόντων και όχι των λαϊκών αναγκών. Και αυτή μπορεί να αλλάξει. Έχουμε ζωντανό παράδειγμα. Όχι ανώδυνα, όχι εύκολα, με πολύ σκληρό αγώνα. Οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι εκλεγμένοι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι 5 που υπήρχαν σε όλη την Ελλάδα, οι σύντροφοι ο Πελετίδης στην Πάτρα, ο Σελέκος στο Χαϊδάρι, ο Βαγγέλης ο Σίμος στην Πετρούπολη, ο Σταμέλος ο Ηλίας στην Κεσαριανή, οι σύντροφοί μας στην Ικαριά, είναι ένα ζωντανό παράδειγμα δημάρχων που ήταν δίπλα στους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος. Ήταν η φωνή που αποκάλυπτε, δυσκόλεψε τις αντιλαϊκές πολιτικές των κυβερνήσεων,
των περιφερειακών και δημοτικών διοικήσεων αντιπάλεψε τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η δύναμη που ενημέρωσε, βοήθησε όσο κανένας την οργάνωση του λαού και της νεολαίας, ανέδειξε τις σύγχρονες ανάγκες και τις διεκδικήσεις του λαού. Οι κομμουνιστές, οι κομμουνίστριες, οι συνεργαζόμενοι μαζί μας δεν υπόσχονται, δεν υποσχόμαστε. Δεσμευόμαστε για την ανάπτυξη της πάλης, για το σύνολο των προβλημάτων που απασχολούν σήμερα τη λαϊκή οικογένεια. Η συνεχής δράση μας μέσα στους εργασιακούς χώρους, στην τοπική και περιφερειακή διοίκηση, στις συνοικίες, στους χώρους μόρφωσης, εκεί όπου αθλείται και ψυχαγωγεί την νεολαία, αυτό είναι η δική μας ταυτότητα. Με αυτή την αγωνιστική ταυτότητα απολογούμαστε στους εργαζόμενους και σε όλο το λαό. Με αυτή την αγωνιστική διαδρομή έχουμε τη δύναμη να σταθούμε απέναντι και ενάντια και σε ένα πολυπλόκαμο μηχανισμό πίεσης, εξαγοράς, ενσωμάτωσης που αναπαράγεται και τοπικά από τα τοπικά και τα μεγαλύτερα συμφέροντα. Φίλες και φίλοι, συντρόφοι και σύντροφοι, πριν κλείσουμε και δώσουμε το λόγο μετά την παρουσίαση και των υποψηφίων της περιφέρειας στον σύντροφο τον Βαγγέλη, να κλείσουμε μόνο με μια κουβέντα που συνήθιζε να λέει ο σύντροφος Νίκος Παξιμαδάς, ο ηρωικός δήμαρχος Πετρούπολης για 30 χρόνια πριν από τέτοιες μάχες. Αυτό να το αφιερώσουμε σε όσους εμφανίζονται ακομάτιστοι, αχρωμάτιστοι και άγευστοι. Από 18 χρονών είμαι στον αγώνα. Από το 1942 ως τα σήμερα είμαι οργανωμένο μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος. Παλεύουμε για μια έντιμη νίκη και πάντα θα παλεύουμε για το καλό της Πετρούπολης. Και σήμερα και αύριο και παραπέρα. Εμπρός στον αγώνα αγωνιστές, οι αγώνες πάντα, όταν είναι σωστοί και τίμοι, φέρνουν την νίκη. Με ποιους θα δώσουμε τη μάχη στην περιφέρεια? Εμείς δεν το διαχωρίζουμε, ένα είναι το ψηφοδελτίο μας. Μας διαχωρίζει ο εκλογικός νόμος. Παρουσιάζουμε ένα μέρος του ψηφοδελτίου, γιατί 2,5 μήνες πριν τις εκλογές, ακόμα δεν ξέρουμε, δεν έχει βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ αφού τελειώσει όλα τα κόλπα, και ποια θα είναι η σύνθεση, ποια θα είναι η ποσόστοση για τις γυναίκες, αν ψηφίζονται οι αντιπεριφερειάρχες και αν θα υπάρχουν με σταυρό και όλα τα σχετικά. Ωστόσο, παρουσιάζουμε, εμείς είμαστε έτοιμοι, παρουσιάζουμε ένα τμήμα του ψηφοδελτίου και σε άλλες εκδηλώσεις θα δοθεί ευκαιρία να παρουσιάσουμε και τους υπόλοιπους συντρόφους, φίλους και αγωνιστές που έχουμε μαζί μας. Λοιπόν, έχουμε τη Βασιλοπούλου τη Δώρα. Είναι εργαζόμενη στο Δημόκρητο, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρόεδρος, πρόεδρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας. Η ζησή μου η Ελένη. Μια νέα κοπέλα, πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών Δημοσίων ΙΕΚ. Ο Θεοδωρόπουλος ο Κώστας, γείτονας από το γειτονικό Δήμο, φοιτητής. Επικεφαλής του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών για χρόνια. Η Θεοδωροπούλου Ιγωγό, γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείων Εργαζομένων στη Φόνταφο. Ο Κυριαζής ο Χρύσανθος, γνωστός. Ο πρόεδρος του Σωματείου εδώ στο Δήμο μας, στο Δήμο Πετρούπολης, μέλος του Γενικού Συμβουλίου του ΣΠΟΕ ΟΤΑ και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Ο Ντούβαλης ο Χρήστος, και αυτός νεολαίος σπουδαστής ΙΕΚ. Ο Παπαγεωργίου Βασίλης, ένας νέος ηλικία μαχητικός συνδικαλιστής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργοστασίου της ΑΜΣΤΕΛ. Ο σύντροφος ο Τασιούλας ο Τάσος, από το παράρτημα των οικοδόμων της περιοχής μας. Ο Τιπλαλέξης ο Γρηγόρης, για χρόνια υποψήφιος με τη λαϊκή συσπήρωση στο Δήμο του Περιστερίου και σήμερα στην περιφέρεια. Ο σύντροφος ο Τριανταφύλου ο Νίκος, γνωστός, χρόνια υποψήφιος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φυλακιστέ των Εξοριστέ των Αγωνιστών 1967-74 του ΣΦΕΑ. Και ο σύντροφος ο Ψητόπουλος ο Κυριάκος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου των Ταξιτζίδων της Αθήνας.